Το άνοιγμα της πλατφόρμας για τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη Μεσσηνία. Τώρα που θα ανοίξουμε τους εμβολιασμούς και στην ηλικία σας, θα δούμε τι θα κάνουμε. Τους έξι. Εδώ και τα παιδιά. Όχι, δεν έχει εμβολιαστεί. Όχι, μπορεί να έχει εμβολιαστεί, αλλά δεν το επιτρέπουμε ακόμα. Και δεν ξέρω αν θα το επιτρέψω κι εγώ. Κοίταξε, για τα παιδιά θα το αφήσουμε τελείως την εκλογική ευκαιρία το μόνο. Και ακόμα να μην γίνει υποχρεωτικός όπως έπρεπε για τα παιδιά. Ποτέ. Μπράβο. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι ο εμβολιασμός των παιδιών δεν θα είναι υποχρεωτικός, ωστόσο οι ειδικοί χαρακτηρίζουν τα παιδιά επιταχυντές και αναμεταδότες της νόσου, αν και τα ίδια δεν νοσούν βαριά. Μέχρι σήμερα, με δύο δόσεις, έχουν εμβολιαστεί 4.594.802 πολίτες, ενώ με μία δόση 5.433.183 πολίτες. Στόχος να έχει εμβολιαστεί μέχρι το Σεπτέμβριο το 70% του πληθυσμού. Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας των σχολείων, με την κυβέρνηση διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι η νέα χρονιά θα βρει τα σχολεία και τα πανεπιστήμια ανοιχτά. Το Υπουργείο Παιδείας αφήνει ανοιχτό το θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού των εκπαιδευτικών, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τους νέους που συνάντησε στην Πελοπόννησο να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Πώς χωρώνεστε, παιδιά, εσείς? Δίνουμε φέτος. Α, δίνετε. Ναυτήκατε να εμβολιαστείτε? Ναι. Μπράβο. Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε. Μην το σκέφτεσαι πολύ. Η Άρτεμις πάντως δεν το σκέφτηκε καθόλου, δείχνοντας το δρόμο στα παιδιά της ηλικίας της. Είμαι πολύ χαρούμενη που εμβολιάστηκα σήμερα. Για τη δική μου προστασία, για να είμαι πιο ελεύθερη στις κινήσεις μου. Η ρύθμιση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζομένων στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων έρχεται τις επόμενες ημέρες, κόβοντας εκτός από το μισθό και τα ένσημα. Την ίδια ώρα, έντονος είναι ο προβληματισμός στην κυβέρνηση για τη συρροή κρουσμάτων από τη διασκέδαση, καθώς είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τουρισμό. Το 46% των κρουσμάτων που διαπιστώθηκε είναι συνδεδεμένο με χώρους ψυχαγωγίας και τουριστικές επιχειρήσεις.